Έτσι πρέπει. Όλα καλά. Καλημέρα σε όλους. Ολοκληρώσαμε μία συζήτηση με τον κύριο Δήμαρχο πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ξεκινώ λέγοντας ότι είναι χαρά μου που βρίσκομαι στο Δήμο. Φιλία ετών μας ενώνει και κοινά ενδιαφέροντα και κοινές ανησυχίες για την επίλυση διαφόρων θεμάτων. Έχουμε μία σειρά θεμάτων με τον κύριο Δήμαρχο που εκτιμώ ότι μέσα στο 2020 θα έχουν ολοκληρωθεί, γιατί κοινός στόχος και των δυο μας είναι να βρούμε λύσεις. Εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ περήφανοι ως Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών. Είναι το καμάρι μας, είναι η ραχοκοκαλιά, η υπαξιωματική είναι η ραχοκοκαλιά του στρατού μας και κοιτάμε συνεχώς πώς θα βρούμε λύσεις και πώς θα βελτιώσουμε την εκπαίδευσή τους. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο για όλη την βοήθεια που μας προσφέρει. Είναι χαρά μου κλείνοντας που είμαι στην εξαιρετική πόλη σας. Κύριε Δήμαρχε. Υποδέχτηκα σήμερα τον Υπουργό, τον κύριο Στεφανή, για να ολοκληρώσουμε αυτά τα οποία ξεκινήσαμε με την προηγούμενη ιδιότητά του. Και επειδή πλέον πρέπει να τρέξουμε, να επισπεύσουμε, αυτό κάνουμε για διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, σε μια πολύ γόνιμη συζήτηση την οποία κάναμε. Περισσότερα, πάρα πολύ σύντομα, νομίζω πως ήταν μόνο η αφορμή για να ξαναβάλουμε τις βάσεις προκειμένου να λυθούν θέματα τα οποία χρονίζουν 10 και 20 χρόνια συμμετοντρικά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψη. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά και εσείς. Κύριε Υπουργέ, τρέχουν εθνικά θέματα ασφάλειας πολύ, πολύ σημαντικά, αυτή την περίοδο τουλάχιστον. Ναι, δήλωσέ σας. Την τελευταία περίοδο γίνανε μέσα σε ελάχιστους μήνες πράγματα ετών. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για το τι έχει συμβεί. Με σωστή οργάνωση, βασιζόμενη πάνω στο διεθνές δίκαιο, υλοποιούμε το όραμα του κυρίου Πρωθυπουργού. Από την πλευρά μου και ως Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας θα ήθελα να πω ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι εκείνες που παρέχουν τη στέρεα βάση έτσι ώστε όλο το πλαίσιο και το σχέδιο για την πατρίδα μας να ολοκληρωθεί. Στόχος μας είναι η ευημερία και η πρόοδος της πατρίδας και οι ένοπλες δυνάμεις παρέχουν την ισχυρή βάση γι' αυτό. Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι, οι ένοπλες δυνάμεις είναι εκπαιδευμένες, εξοπλισμένες και γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.